και δεν είναι ψέμα. Τώρα αυτό γιατί μας ήρθε. Εμένα μου θυμίζει και το άλλο. Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά. Τα τα τα. Και το κορμί μου σε ζητά. Τα τα τα. Θέλω τα μαγνέμα. Τα 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 τα. Λοιπόν. Τι όλο πει. Για σήκω και σήμερα να σε δω έτσι. Σήκω λίγο να σε δαμάσω. Σήμερα έχουμε ντυθεί το ίδιο. Δεν ξέρω να το παρακαλώ. Γιάννη, σήμερα δεν είμαστε η Νύφη και ο Γαμπρός. Γιάννη, για δες. Όχι, κάνε ένα διάβασμα και πες μου τώρα. Όταν μιλάμε για ντύσιμο και για σετάρισμα εδώ. Εδώ κοίτα, το απόλυτο outfit, το απόλυτο όμως, δηλαδή ο συνδυασμός των χρωμάτων, χρυσό, γόβα, αυτό, άσπρο, λευκό, μαύρο. Εντάξει ρε φίλε, όταν ξέρεις να ντύνεσαι, ξέρεις και να γδύνεσαι. Ακριβώς. Άσχετο είναι αυτό. Θα μου πεις γιατί μέχρι να τελειώσει η εκπομπή μπορεί να τα βγάλετε, θα δω. Ναι, γιατί. Α, αυτό εδώ το ύφασμα δεν είναι βέβαια σαν το άλλο. Καλά, όχι. Αλλά είναι πάλι και αυτό πολύ ωραίο ύφασμα. Είναι jean. Αυτό είναι τζιν. Είναι τζιν. Τι κάνει η Ιωάννα Μάνου? Καλά είμαι, εσύ? Τι περίεργα και παράξενα να μας φέρνεις από όλο τον κόσμο πάλι σήμερα? Έχω πολλά ωραία θέματα που θα σε αρέσουν. Έχω ένα ειδικά που νομίζω θα το σχολιάσεις αρκετά. Καλά, εγώ έτσι κι αλλιώς τα σχολιάζω αρκετά. Δεν είναι το θέμα μου αυτά. Είμαι ο σχολιαστής σου. Λοιπόν, αλλά γενικά έχω καλά θέματα, δεν έχω πολύ. Σήμερα έχω τρεις γυναίκες καταπληκτικές. Ξεκινάω με Ιωάννα Μάνου. Αμέσως μετά πάω σε Αγγελική Κούκουρα με ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο. Και αμέσως μετά ερχόμαστε με Face Πανού και τα νέα από το FaceTime και πάει λέγοντας. Μου δίνετε λίγο το πρώτο βιντεάκι για να, έτσι, να έρθουμε λίγο στα που πρέπει. Για να δούμε το πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα. Φίδια παντού. Τα αγαπάς. Ναι, τα λοιπόν, αγαπάω εγώ και τα αποκεφαλίζω κιόλας. Μία κοπέλα στον Καναδά είχε, ονειρευόταν ένα σπίτι και μάζεψε κάποια χρήματα για να πάρει το σπίτι των ονείρων της. Αγόρασε λοιπόν αυτό το διάβασα, σπίτι. Αχ, κάπου το είδα χτες εσένα, δεν ξέρω, για πες. Δεν πιστεύω να το ξέρεις κι αυτό. Όχι, για πες. Αγόρασε λοιπόν αυτό το σπίτι και λέει η κοπέλα ότι αυτό το σπίτι των ονείρων της έγινε το σπίτι που βλέπει εφιάλτες. Όχι των ονείρων της, των εφιάλτων. Μπράβο. Του εφιάλτη. Ναι. Άρχισαν μέσα από τους τοίχους, από παντού μέσα στο σπίτι να βγαίνουν διάφορα φίδια. Μάλιστα. Εκείνη κάλεσε κάποιον ειδικό. Το είχε πάρει φτηνά το σπίτι, δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρουμε τιμή. Πάντως ήταν το σπίτι που ονειρευότανε. Λογικά, επειδή είχε κάποιες φωτογραφίες που έδειχνε το σπίτι μέσα, δεν φάνηκε για φτηνό σπίτι. Ενώ να είναι, ξέρεις, κάποια καλύβα και αυτά, ήταν έτσι μεγάλο, με εσωτερικές σκάλες και τέτοια. Φώναξε έναν ειδικό λοιπόν να πάει να δει το σπίτι, να δούνε τι γίνεται με τα φίδια και αυτός της είπε ότι κάτω από το σπίτι υπάρχει μία φωλιά που έχουν κάνει τα φίδια, οπότε είναι γεμάτο και θα συνεχίσουν να βγαίνουν. Τρομερό, τι θα έκανες εσύ? Δηλαδή δεν ξέρω, μπορούν αυτά λες να εξολοθρευτούν? Πώς να εξολοθρευτούν, αν έχουν κάνει φωλιά και έχουν μπει παντού, τι θα κάνεις? Η μία λύση είναι να το πουλήσεις ή... Να το ρίξεις όλο, όλο και να τον μπαζώσεις, να μην μπορούν να βγουν από πουθενά. Θα μου πεις όμως, τι θα μπαζώσεις, όλη τη γειτονιά? Ναι, θα πάνε, θα βγουν από άλλο. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο θέμα. Πάμε να δούμε το δεύτερο. Φίδια παντού! Παντού, δεν γλιτώνουμε από αυτά τα φίδια. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα είναι μία κοπέλα η οποία όταν πήγαινε σχολείο, ο καθηγητής της την μείωνε πάρα πολύ. Της έλεγε συνέχεια ότι δεν είσαι άξια για τίποτα, δεν θα καταφέρεις να κάνεις τίποτα στη ζωή σου, γιατί... οι κινήσεις σου και αυτά που σκέφτεσαι και κάνεις είναι πάρα πολύ αργά και όλα αυτά. Και λέει, εξηγεί ότι σήμερα ο καθηγητής αυτός που μείωνε αυτή την κοπέλα πληρώνει απίστευτα χρηματικά ποσά μέσα σε ένα site που βγαίνει η κοπέλα και δείχνει το σώμα της, η μη γυμνή σχεδόν. Μόνο με τα... εσώρουχα, ο οποίος πληρώνει μέχρι και 1000 δολάρια για να αγοράσει ένα εσώρουχο της κοπέλας ή ένα φιλί της, φιλί της, ενώ μπορεί κάπου να έχει φιλήσει μια μπλούζα και να... Ωραία, να στείλω εγώ και να πω ότι είναι αυθηνής. Να στείλουμε δικά μας και να πούμε ότι είναι αυθηνής. Να, μα γιατί όχι. Για βρες λίγο ποιος είναι αυτός ο κύριος και θα του δώσω εγώ ακριβώς τα ίδια, πραγματικά. Ναι, και αυτή εκεί πέρα που την μείωνε συνέχεια τώρα πληρώνει
χιλιάδες δολάρια για να πάρει κάτι από εκείνη και είναι ο καλύτερος πελάτης που έχει μέσα σε αυτό το site. Μάλιστα. Που δημοσιεύει διάφορα πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το τρίτο θέμα. Το τρίτο θέμα είναι ένα ζευγάρι, οι οποίοι υιοθέτησαν ένα παιδάκι, υποτίθεται το πήρανε για... Είναι, νομίζω έχει ξαναγίνει κάτι παρόμοιο, σίγουρα θα έχεις ξανακούσει κάτι. Υιοθέτησαν ένα παιδάκι, το οποίο δεν ήταν παιδάκι, αλλά ενήλικας, κοπέλα. Πέρασαν κάποια χρόνια, η κοπέλα δεν μεγάλωνε ούτε ένα πόντο δεν είχε πάρει, τα δόντια της ήταν ενός ενήλικα. Είχε περιόδους κανονικά όλα τα πάντα και το κοριτσάκι αυτό, που ήταν γυναίκα, δεν ήταν κοριτσάκι, προσπαθούσε με διάφορους τρόπους να σκοτώσει τους ανθρώπους που την είχαν υιοθετήσει. Και μια μέρα η μητέρα την έπιασε να πηγαίνει στο καφέ της και να της βάζει μέσα άβα και χλωρίνη και της λέει γιατί το κάνεις αυτό και είπε γιατί θέλω, λέει, να σε σκοτώσω. Είναι τρομερό. Δηλαδή, τώρα πες μου, τώρα, τι να σχολιάσεις και τι να απαντήσεις αυτό. Δηλαδή, κάποιες φορές θα έπρεπε να υπάρχει, ρε παιδί μου, η ελευθερία της σκανδάλης, να την πατάς και να τελειώνει. Πραγματικά σου μιλάω. Ναι, δηλαδή, τώρα σε παίρνει μια οικογένεια, σε υιοθετεί, σου προσφέρει τα πάντα και εσύ το ανταποδίδεις. Δηλαδή, το ευχαριστώ σου είναι με το να προσπαθείς με διάφορους τρόπους να τους σκοτώσεις. Βέβαια. Έτσι και αλλιώς, θέλω εδώ να κάνω μια διευκρίνηση ότι δεν έχει σημασία αν το ναι, παίζει ένα ρόλο αν δεν είναι και δικό σου. Δηλαδή δικό σου ενώ δεν το έχεις βγάλει εσύ. Αλλά επειδή λέμε μάνα, εν πάση περιπτώσει αυτή που μεγαλώνει ένα παιδί και αυτή που το γεννάει, εγώ δεν θα σταθώ μόνο στο αν το παιδί αυτό το υιοθέτησε. Γιατί και δικό σου παιδί, όπως έχει δείξει η ιστορία, μπορεί να είναι που πραγματικά να ξεκινήσεις και μετά από λίγο να γίνει και εχθρός το ίδιο στο παιδί, να σου σκοτώσει το ίδιο στο παιδί. Πρόσφατα το είδαμε στη Θεσσαλονίκη, το είδαμε στην Κατερίνη. Θέλω να πω ότι αυτά γίνονται. Τι να σχολιάσεις μετά για κάτι τέτοιο. Εδώ δεν ξέρω αν υπάρχει λέξη άνθρωπος μέσα σε όλο αυτό. Από ό,τι είπανε, το κοριτσάκι είχε ψυχολογικά προβλήματα. Είχε μια πάθηση η οποία είναι σπάνια, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Και γι' αυτό αντιδρούσε έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το επόμενο θέμα. Είναι ένας πατέρας ο οποίος σκέφτηκε κάτι πάρα πολύ κακό να κάνει στο... Κακό. Βασικά, ο γιος το έπαιζε όλη μέρα σε παιχνίδια, στον υπολογιστή, video games και τέτοια. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο γιος του να μην σηκώνεται καθόλου από τη θέση που έπαιζε τα παιχνίδια. Ούτε για να πάει να φάει, τίποτα. Σηκωνότανε μόνο, ξέρω εγώ, κάποια συγκεκριμένη, για κάποια λεπτά από την καρέκλα του, ίσα για να πάει τουαλέτα ή να πιει λίγο νερό, αυτό. Και ο πατέρας του είχε, σκεφτόταν διάφορους τρόπους, πώς να το κάνει να τον απομακρύνει από αυτό το παιχνίδι, για να μην κάθεται άλλο τόσες ώρες, γιατί δεν ήταν καλό που καθόταν το παιδί του πάρα πολλές ώρες στον υπολογιστή. Και έτσι σκέφτηκε να βάλει δύο άντρες μέσω ίντερνετ της εφαρμογής αυτού του παιχνιδιού που συνομιλούν με κάποιους άλλους, να τον εκβιάσουν και να τον απειλήσουν, τον μικρό, τον γιο του, να τον φοβήσουν, ώστε να κόψει τις πολλές ώρες που είναι στο παιχνίδι. Και όντως έβαλε τους δύο άντρες, φοβήσανε το μικρό, ότι τον απείλησαν κατά κάποιο τρόπο για τη ζωή του και έτσι ο μικρός ξέκοψε από το video games. Και ναι, νομίζω ότι είναι ένας τρόπος, δεν τον προτείνουμε βέβαια τώρα, αλλά σαν αποτέλεσμα που ακούω, αφού το παιδί έκοψε από όλα αυτά τα οποία μπορεί να του δημιουργούσαν προβλήματα στη ζωή και αργότερα να ήταν πιο... ρυψοκίνδυνη η καθημερινότητά του, καλά κάνανε. Εμείς δεν το προτείνουμε να λέμε ότι πρέπει να εκβιάζουμε. Το καλύτερο είναι να μιλήσει στα παιδιά, να τους πεις ότι αυτό δεν είναι σωστό, να προσπαθήσουν να καταλάβουν ότι κάνουν ένα λάθος, να καταλάβουν ότι έτσι μπορεί να τους οδηγήσει κάπου που να μην είναι ωραίο το αποτέλεσμα και με το διάλογο το παιδί να καταλάβει. Δεν είμαι υπέρ ούτε της απειλής, ούτε του φόβου, ούτε του εκφοβισμού, αλλά. Όπου λέει δεν πίπτει λόγο, πίπτει ράβδο που λέγανε και στι ελληνικέ ταινίε και λέγανε το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Ναι. Μεταφορικά. Αλλά το αποτέλεσμα πάντω όταν είναι για το καλό του παιδιού και για να έχει μια καλύτερη ζωή, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι ένα σοκαριστικό βίντεο. Δεν ξέρω αν παίζει, το είχα στείλει το βίντεο. Είναι μία τουρίστρια η οποία κοροϊδεύει έναν ελέφαντα με τις μπανάνες. Πάει και του κάνει παιχνίδια, του δίνει να φάει την μπανάνα, ο ελέφαντας ανοίγει το στόμα. Ο ελέφαντας τρώει μπανάνα.
Ναι. Γιατί ήξερε ότι η μαϊμού μόνο είναι για την μπανάνα. Και, ελέφαντας. Και ο ελέφαντας. Όχι, εννοώ ότι τρώει τα πάντα, τρώει και εμένα μπορεί να φάει. Αλλά εννοώ ότι τρελαίνεται με την μπανάνα, δεν το ήξερα. Ναι. Είχα έναν φίλο ελέφαντα, παραμένει τώρα και πιο μεγάλος, αλλά αυτός μόνο την πάταγε την μπανανόφλουδα και όλο έπεφτε κάτω, δεν έτρωγε. Τέλος πάντων, ο Σάκης γελάει μέχρι εδώ κάτω, ακούγεται. Λοιπόν, ακούγεται μέσα τα μικρόφωνα. Δεν άκουσα. Ναι, αυτός δεν ξέρω τώρα αν τρώει ελέφαντα. Πάντως, αυτός έκανε και για κατσίκα που τρώει τα ραμά. Αλλά πάση περιπτώσει, οκ, okay, θα το συζητήσω άλλο, ναι. Λοιπόν, και έκανε πλάκα αυτή στον ελέφαντα, γιατί με την μπανάνα του την έβαζε στο στόμα. Μόλις πήγαινε ο ελέφαντας να την δαγκώσει, αυτή τράβαγε την μπανάνα προς τα έξω, του έκανε πλάκα και ο ελέφαντας νευρίασε. Τα πήρε μαζί της πολύ άσχημα και με τα δόντια αυτά τα κέρατα που έχει. Τη σήκωσε. Τη σκοπάνησε μία και την πέταξε. Ωραία, πέρα. Τέλεια, καταπληκτικά. Γι' αυτό να μην πειράζετε τα ζωάκια. Λοιπόν, πάμε να δούμε το επόμενο θέμα. Mm. Mm. Πολύ ωραία. Αλήθεια ή ψέματα. Αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι θα παρακαλούσαν να μην λιώσει ποτέ. Αλλά νομίζω ότι είναι αλήθεια. Ναι, λοιπόν, είναι αλήθεια. Παγόβουνο σε σχήμα ανδρικού μορίου εντοπίστηκε στον Καναδά. Mm. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος που το είδε, γιατί ήταν πάνω σε αεροπλάνο, το φωτογράφησε, το ανέβασε στα social και τους είπε ότι είναι παγόβουνο, το οποίο είναι όντως αληθινό, υπάρχει, δεν είναι κάποιο φωτο... πώς θα λένε... Μοντάζ, ναι, μοντάζ, δημιουργία. Τους είπε και ακριβώς σε ποιο μέρος του Καναδά είναι. Όποιος θέλει να πάει να το επισκεφθεί, να το δει. Βέβαια, μετά από λίγο καιρό, κόπηκε το από πάνω κομμάτι λίγο και έπεσε. Αλλά το υπόλοιπο υπάρχει ακόμα. Κοίταξε. Και να πέσει λίγο κομμάτι, νομίζω ότι το σχήμα δεν θα αλλάξει. Να. Λοιπόν, πάμε να δούμε το επόμενο θέμα. Είναι... σε μια πολυκατοικία υπήρχε κάποιος ο οποίος πήγαινε συνέχεια και κατούραγε, πέταγε σκουπίδια, πέταγε από τσίγαρα, όλη την ώρα κάτι άφηνε, βρωμιές. Δεν ξέρουμε αν ήταν ένας άνθρωπος ή πολύ. Οι ένικοι που μέναν στην πολυκατοικία είχαν αγανακτήσει, γιατί πήγαιναν συνέχεια και βρωμίζαν και κατουράγανε σε αυτή την πολυκατοικία, πετάγαν τα τσιγάρα τους, μέχρι που πήγε αυτός και ένας ένικας της πολυκατοικίας και άφησε αυτό το μήνυμα, άμα σε πιάσω εσένα που κατουράς, θα κάνεις 3 μήνες νοσοκομείο. Μάλιστα. 3 μήνες. Και έβγαλε αυτό... και τη... Και ναι, και τη διάμεση. Ναι, τη... Όλα έτοιμα. Μπαμ, μπαμ. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι μια γυναίκα η οποία γεννούσε και μάντεψε που ήταν ο άντρας της τη μέρα που γεννούσε εκείνη. Για μάντεψε, για πες. Έτσι όπως το λες... Έβλεπε μπάλα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, άντρες... Για να μου το λες τόσο αυτό, λέει φαντάσου. Ναι. Γεννούσε η γυναίκα, αλλά δεν είχε πρόβλημα, δεν την πείραξε που δεν ήταν εκεί. Καλά, εντάξει. Τον είχε πάρει με βίντεο κλίση από το τάμπλετ και έβλεπε τον άντρα της που έβλεπε τη Λίβερπουλ. Και σχεδόν και... έβλεπε και το, η μαμά με το μικρό. Αυτό την μπάλα έβλεπε, η μαμά τον έβλεπε, αυτός δεν κοίταγε καθόλου. Και δεν την ενόχλησε τη γυναίκα αυτή, γιατί έλεγε, ήξερε ότι πόσο σημαντικό είναι που ο άντρας της βλέπει την μπάλα, πόσο σημαντικό είναι για αυτόν η μπάλα κατάσταση. Και ότι δεν μπορεί να το χάσει και όλα αυτά. Άρα μιλάμε για πολύ σοβαρό πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Είναι σε ένα... χωριό πάλι έξω προς το Καναδά είναι αυτό. Είχαν θάψει έναν άντρα, οι γονείς, οι συγγενείς του, αλλά πριν τον θάψουνε, του πήρανε την καρδιά του, τη βγάλανε, την κάψανε, την κάνανε στάχτη και μετά αυτή τη στάχτη τη βάλανε σε ποτήρια με κρασί ή νερό, όπως ήθελε ο καθένας, και το ήπιανε. Και ναι, επειδή... βλέπανε κάτι περίεργα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι είχαν τρελαθεί και τα βλέπανε, γιατί νομίζαν ότι υπάρχουν φαντάσματα ή ότι υπάρχει ο διάολος και όλα αυτά. Και πιάσαν μετά και ξέθαψαν τον άνθρωπο πάλι. Και μετά κάνανε κάποιες τελετές. Πώς τα λένε αυτά τα σατανικά που κάνουν. Κάνανε κάποιες τελετές, ξεθάψαν τον άντρα, μετά τον ξαναέθαψαν και υποστηρίζουν ότι υπάρχουν πολλά φαντάσματα στο χωριό αυτό που ζουν. Μάλιστα. Δεν θα πάμε εκεί, οπότε μας ενδιαφέρει. Mm.
Έχουμε επόμενο, παρακαλώ. Ναι, έχουμε άλλο ένα τελευταίο. Λοιπόν, τι καλό ζωάκι. Για πες μου, τι σου θυμίζει, σαν τι σου μοιάζει. Εμένα μου μοιάζει με... Μου μοιάζει με λύκο, με... μπασταγμένο με αλεπού, μπασταγμένο και με λίγο τίγρη, σε άλλο χρώμα. Λέει, θρίλερ με μυστηριώδης πλάσμα που... πώς το λένε... που κυκλοφορεί στους δρόμους της Βρετανίας. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι μία αλεπού. Το βρήκες, Γιάννη. Είναι μία αλεπού η οποία είναι πολύ σπάνια στο είδος της. Δεν υπάρχουν πολλές. Είναι η μαύρη αλεπού. Δεν αλλάζει κάτι με τις κανονικές τις δικές μας που έχουμε. Όχι, όχι. Και εμείς είναι μία μαύρη αλεπού, έτσι, μία ναι, είναι αλεπού. Ακριβώς το ίδιο και σαν χαρακτήρας. Και να, ίδια ακριβώς. Απλά αυτή είναι σε μαύρη και ήταν κατοικίδιο κάποιου άντρα εκεί πέρα στη Βρετανία. Και άλλη κατοικίδιο είναι. Ναι, ισχύει. Ναι. Ναι, τώρα που το σκέφτεσαι, τώρα που το σκέφτομαι, ναι, είναι. Για πες. Την είχε κατοικίδιο ένας κύριος, η οποία είχε φύγει από το σπίτι και είχε πάει στη διπλανή πόρτα ενός σπιτιού και είχε κάτσει όλο το βράδυ εκεί πέρα. Την είδε ένας γείτονας, τη φωτογράφησε, εννοείται ο ιδιοκτήτης πήγε και την πήρε. Που την είχε, αλλά ήταν πάρα πολύ φιλική και καλή αυτή η αλεπούδίτσα, η μαύρη. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Κλείνουμε με την αλεπού. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι καρμικό, αν είναι ανέτυχε, αν πέτυχε κτλ. Προσοχή στις αλεπούδες, γιατί ξεκινήσαμε με φίδια, περάσαμε σε ελέφαντες και κλείνουμε με αλεπού. Νομίζω, Γιάννη, ότι αυτό δηλαδή και να το είχαμε επιλέξει, δεν θα έβγαινε έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννα Μάνου. Και βεβαίως εννοείται, αποδεσμεύω την Ιωάννα Μάνου και πάω σε ένα βίντεο με Αγγελική Κούκουρα που έχει ετοιμάσει με έναν πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο. Μέχρι να επανέλθω και να κλείσω με Face Πανού και το FaceTime. Μείνετε κοντά μου. Σπυρό. Τι είναι πάλι? Είμαι σε απόγνωση. Θέλω να πετάξω όλα μου τα έπιπλα, αλλά δεν μπορώ να πάρω καινούρια. Να τα πετάξεις, να τα αλλάξεις. Έχεις κυμολία. Τι κυμολία, Σπύρο? Στο σχολείο είμαστε. Α, καλά. Χρώμα κυμολίας all times της Κοσμοχρώμ. Ειδικό χρώμα τεχνοτροπίας. Χρώμα κυμολίας all times της Κοσμοχρώμ. Πώς δεν το σκέφτηκα. Και εσύ, μην κάθεσαι, έχεις φαντασία. Πάρε χρώμα all times της Κοσμοχρώμ και ξεκίνα! Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρώμ. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα με ένα ξεχωριστό θέμα και ένα ξεχωριστό καλεσμένο. Έχουμε σήμερα μαζί μας τον πολύ αγαπητό φίλο και πατριώτη μας και όλες από τη Βόρεια Ελλάδα, Κωνσταντίνο Κούσαντα. Γεια σας, κύριε Κούσαντα, αντιστράτηγο, που θα μας μιλήσει για θέματα ασφάλειας, άμυνας
και για το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στο νομό Εύρω. Καλά τα πάω. Και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Και γενικότερα. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, από το δημογραφικό πρόβλημα ή από, από την εθνική άμυνα? Από όπου θέλετε εσείς θα ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε από το δημογραφικό πρόβλημα που είναι ένας από τους παράγοντες και που επηρεάζουν την, την εθνική μας άμυνα με κάποιο τρόπο. Ναι, και το πρόβλημα το δημογραφικό επηρεάζει την εθνική μας άμυνα και ασφάλεια, διότι όσο περισσότεροι είναι μέσα στις ένοπλες δυνάμεις, και μιλάμε μέσα και τους στρατευμένους, αυτούς δηλαδή που επιθυμούν να πάνε να κάνουν την θητεία τους και έχουν υποχρέωση να κάνουν τη θητεία τους, και φυσικά είναι ένα θέμα το οποίο έχει πολυδιάστατες συνέπειες, διότι το δημογραφικό μας πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα βραδιφλεγές, το οποίο το 2050 θα έχουμε περίπου γύρω στα 2,5 εκατομμύρια λιγότερο πληθυσμό. Ναι. Μιλάμε ότι έχει μεγάλες επιπτώσεις, δηλαδή. Τεράστιες επιπτώσεις, διότι χάνεται το ελληνικό έθνος, χάνονται τα Ελληνόπουλα και είναι ένα θέμα το οποίο κυρίως έχει πολύ μεγάλη συνέπεια επάνω στο νομό Εύρου, όπου ο νομός Εύρου είναι από τους μεγαλύτερους σε πρόβλημα στο δημογραφικό. Πονάει, διότι η μείωση είναι τεράστια. Έχουμε στην Ορεστιάδα μείον 16%, στο Διδημότυχο μείον 17%, στο Σουφλί μείον 21%, ενώ η Αλεξανδρούπολη περίπου διατηρεί τον πληθυσμό της. Αλλά πολλοί έχουν πάει όπως στην Αλεξανδρούπολη όλους αυτούς, το έχεις παρατηρήσει. Ναι, βέβαια, υπάρχει και αυτό, διότι όλος ο Βόρειος Εύρος βέβαια κοιτάει να πάει μέσα στην πόλη, διότι η Αλεξανδρούπολη είναι ένας κόμβος πλέον, ο οποίος συνδυάζει όλα τα συγκοινωνιακά δίκτυα και επιπλέον είναι μια πόλη η οποία συνεχώς αναπτύσσεται, έχει όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, έχει όλες τις υποδομές της υγείας και της παιδείας. Συνεπώς, έχει αναπτυχθεί πολύ η πόλη, έτσι. Πάρα πολύ η πόλη. Και πολύ ωραία έχει γίνει. Βεβαίως. Αισθητικά. Ακριβώς. Έχει φυσικές ομορφιές και φυσικά ακριβώς απέναντι από την Αλεξανδρούπολη είναι και το μοναδικό νησί, το οποίο είναι τη Θράκη και είναι η Σαμοθράκη. Η Σαμοθράκη και σίγουρα γεια το καλοκαίρι έλκει πάρα πολλούς τουρίστες, όχι μόνο από το νομό Εύρου. Ελπίζω να μας βλέπουν τώρα έτσι από τη Σαμοθράκη. Και εγώ το εκτιμώ. Και όχι μόνο, βεβαίως, όχι μόνο από τη Θράκη, αλλά και κυρίως και από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά και την υπόλοιπη. Από την Νότιο τώρα, στρατηγέ. Έρχονται και από την Νότια Ελλάδα, έχω ακούσει εγώ. Βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλοί επισκέπτες στη Σαμοθράκη και θέλουν όλοι να δούνε την ιστορία της Σαμοθράκης, διότι η ιστορία της Σαμοθράκης είναι μοναδική και σίγουρα παρουσιάζει και φυσικές ομορφιές, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για το καλοκαίρι. Είναι, ναι. Οπότε λοιπόν, στα σύνορα δεν φτάνει μόνο ο στρατός μας, αλλά πρέπει να έχουμε και ακρίτες που να μένουν μόνιμα εκεί, έτσι. Βέβαια, διότι όλες οι μονάδες επιστρατεύσεως και όλα τα τάγματα εθνοφυλακής στελεχώνονται από άτομα τα οποία υπάρχουν και έχουν γεννηθεί εκεί και μένουν εκεί. Και αυτό είναι κάτι, βέβαια, αυτό, ναι. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Συνεπώς όλοι αυτοί συντελούν σε περίοδο κρίσης ή έντασης στο να υπάρχει σίγουρα ανθρώπινο δυναμικό και στελέχωση των μονάδων των ενόπλων δυνάμεων. Και σίγουρα το δημογραφικό επηρεάζει και το θέμα της εθνικής άμυνας, όπως αναφερθήκατε, και πάρα πολύ σωστά έτσι είναι. Έχετε υπηρετήσει εκεί πέρα? Βεβαίως, έχω υπηρετήσει δύο φορές, συνολικά 7 χρόνια. Και μιας και είπαμε τώρα γι' αυτό, δεν είπαμε τώρα και να πούμε και λίγα στοιχεία για εσάς που δεν τα αναφέραμε. Λοιπόν, εκτός λοιπόν από τις σπουδές σας στρατιωτικές, που έχετε και δύο μεταπτυχιακά στην διεθνή ασφάλεια και στην διεθνή σχέση, έτσι. Βέβαια. Έχετε και πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Και έχετε υπηρετήσει και στο Νατοϊκό Στρατηγείο, έτσι. Ναι, είναι αυτά όλα τα οποία μέσα στα 35 χρόνια υπηρεσίας τα είναι τα πιο σημαντικά αυτά που είπατε. Και στην Ισπανία. Βεβαίως. Ήταν ωραία εμπειρία αυτή. Ναι, ήταν ωραία εμπειρία γιατί ήμουν βοηθός επιτελάρχου στο Νατοϊκό Στρατηγείο εκεί. Και μαζί με άλλους, έτσι. Ναι, μαζί με άλλους 12 Έλληνες. Και ήταν μία μοναδική εμπειρία, διότι είναι σημαντικό να βλέπεις να υπάρχουν 10-12 Έλληνες μέσα σε ένα στρατηγείο τεράστιο και να εκπροσωπούν όσο γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Πολύ ωραία. Είστε μόνιμος ερευνητής εκτός από τα υπόλοιπα για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, έτσι, από την παρατηρώ. Ναι, ασχολούμαι με τα εθνικά θέματα με τα κυρίως. Εθνικά θέματα. Βέβαια. Και με τις σχέσεις μας με τη γείτονα χώρα. Οι οποίες σχέσεις μας τώρα έχουν πάρει μια άλλη διάσταση μετά τους σεισμούς και όλα αυτά, μια επιπλέστη φιλία. Για πέστε μας. Πράγματι, μετά τους σεισμούς υπάρχει κάποια προσέγγιση της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τα θέματα
κυρίως των παραβιάσεων που είχαμε το 2022, διότι το 2022 είχαμε γύρω στις 11.500 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Ήταν ίσως η πιο τεταμένη χρονιά σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Η οποία φυσικά αυτή η τεταμένη χρονιά συνεχίστηκε και το 2021 και το 2020, αν θυμάστε επάνω με την υβριδική επίθεση των παράνομων μεταναστών που ήθελαν να περάσουν μέσα στην ελληνική επικράτεια. Άρα επομένως η προηγούμενη τριετία ήταν ιδιαίτερα τεταμένη με την Τουρκία, πλην όμως από τους σεισμούς και μετά, μετά την ειλικρινή και αυθόρμητη, θα έλεγα, διαμεσολάβηση της Ελλάδας και τη βοήθεια της Ελλάδας στην Τουρκία, τα πράγματα φαίνονται να παίρνουν μια άλλη τροπή. Υπάρχει μια φιλία αυτή τη στιγμή με την Τουρκία σε ό,τι αφορά το θέμα το ανθρωπιστικό. Υπάρχει μια προσέγγιση σε θέματα τα οποία απασχολούν τα κράτη και τα δύο, όπως είναι εμπορικές συμφωνίες, τελωνιακές, δηλαδή, οικονομία, συγκοινωνίες, μεταφορές, επικοινωνίες. Και υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στα οποία έχουμε σύγκληση με την Τουρκία, πλην όμως στα θέματα τα πολιτικά. Αυτά δηλαδή μπορεί να ανατραπούν, έτσι, ανά πάση στιγμή. Πιστεύω ότι τα πολιτικά θέματα πολλές φορές επηρεάζουν και αυτά που προανέφερα. Διότι εμείς το μόνο πρόβλημα το οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε με την Τουρκία είναι το θέμα της υφαλοκρηπίδας και το θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Δεν μας απασχολεί κανένα άλλο θέμα. Το κρυσάρισμα με τα νησιά τι γίνεται. Ναι, αυτά είναι μονομερή θέματα που είναι τα θέτει η Τουρκία και είναι θέματα τα οποία αφορούν την Τουρκία. Είναι κάποιες δοξασίες, κάποιες έρευνες και κάποιες, εγώ θα έλεγα, ότι είναι κάποιες συγκεκριμένες απόψεις κάποιων στοιχείων ακροδεξιών στην Τουρκία τα οποία επιθυμούν την ένταση με την Ελλάδα. Άρα λοιπόν έχει συμβάλει σε αυτό και η επικράτηση των τελευταίων χρόνων των εθνικιστικών κομμάτων, έτσι. Δυστυχώς. Και η στροφή δηλαδή των κομμάτων που είναι υπέρμαχοι δηλαδή του παλιού καθεστώτος, του Οθωμανισμού, έτσι, να πούμε με κάποιο τρόπο. Πολύ καλά το είπατε. Και όχι του Κεμαλισμού. Πράγματι, αν πάρουμε τα αποτελέσματα των εκλογών, τώρα που έγιναν στην Τουρκία πριν από τρεις μέρες, θα δούμε ότι τα εθνικιστικά κόμματα περίπου φτάνουν στο 25%, τα ακραία εθνικιστικά. Και αναφέρομαι στο 10% του Μπαχτσελή, αναφέρομαι στο 10% της Αξενέρ και αναφέρομαι και στο 5% του Σινάν Ογάν, ο οποίος είναι ο τρίτος μετά τον Ερντογάν και τον Κιλιντσάρογλου και θα παίξει το ρυθμιστικό ρόλο στις επόμενες εκλογές, οι οποίες θα γίνουν στις 28 του Μαΐου. Όλο αυτό θα έχει επιπτώσεις, πιστεύετε, το αποτέλεσμα των εκλογών που το φανταζόμαστε, είναι πιθανό? Γιατί δεν βλέπουμε τα εθνικιστικά κόμματα εύκολα να πέφτουν, ας πούμε, από την Τουρκία, έτσι. Πόσο αυτό μπορεί να προκαλέσει, ας πούμε, στην πορεία ένα θερμό επεισόδιο, πόσες πιθανότητες υπάρχουν να γίνει μια πολεμική σύραξη, αυτό που φοβούνται όλοι? Η πολεμική σύραξη, κατά τη γνώμη σας, είναι δυνατή? Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα που απασχολεί βέβαια την ελληνική κοινή γνώμη και είναι πάρα πολύ εύλογο. Αυτό όλος ο κόσμος ενδιαφέρεται. Ναι, αυτό είναι που απασχολεί τους πάντες. Γενικότερα, τα παραμεθόρια επεισόδια, τα μεθοριακά, γενικά τα ατυχήματα που μπορεί να γίνουν είτε στον αέρα είτε στη θάλασσα από μία καταδίωξη, μία αναχέτηση, αλλά όπως επίσης και περίοδοι διπλωματικοί. Μπορεί να είναι περίοδο κρίσεων, μπορεί να είναι περίοδοι εντάσεων. Όλα αυτά σίγουρα ενέχουν κινδύνους για να γίνει ένα θερμό επεισόδιο. Αλλά εδώ πρέπει να ξέρουμε και το εξής, ότι το θερμό επεισόδιο έχει τεράστια απόσταση από μια πολεμική σύραξη ή αν θέλετε από μια περιορισμένη πολεμική σύραξη. Ποια είναι η διαφορά του δηλαδή? Ναι, ποια είναι η διαφορά του? Ναι, ναι. Ενδιάμεσα μεσολαβούν πάρα πολλά μέτρα του συστήματος του Εθνικού Συναγερμού, τα οποία, ξέρετε, το σύστημα ολόκληρο των υποδομών θα πρέπει να μεταπέσει από μια ειρηνική περίοδο σε μια πολεμική. Και όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει δηλαδή, με λίγα λόγια, όλη η ελληνική κοινωνία, παύλα υποδομές, παύλα προσωπικό, να μεταπέσει σε μια άλλη κατάσταση. Πρέπει να συντρέξουν και άλλοι παράγοντες δηλαδή. Πάρα πολλοί παράγοντες. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό, έτσι. Δεν είναι καθόλου απλό. Ακόμη και στην πιο πρόσφατη περίοδο που είχαμε με τα ίμια, ήταν μια κρίση η οποία διήρκεσε τουλάχιστον 1-2 μήνες και σιγά σιγά τα μέτρα του Εθνικού Συστήματος Συναγερμού σιγά σιγά είχαν εκτελεστεί και φτάσαμε στην περίοδο εκείνη κατά την οποία, αν θυμάστε, είχαμε μια μερική επιστράτευση το 1996 μόνο από τοπικούς πυρήνες. Τι γίνεται τώρα και με την παράνομη μετανάστευση που υπάρχει? Γιατί αφού πούμε ότι ο Εύρος είναι το φυσικό σύνορο που χωρίζει την Ευρώπη από την Ασία, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Πώς χρησιμοποιείται λοιπόν από την Τουρκία ώστε να επηρεάσει και την Ελλάδα η συμπεριφορά της Τουρκίας που αφορά την παράνομη μετανάστευση?
Γιατί είναι ένα όπλο και αυτό, πιστεύω, έτσι. Ναι. Για να επηρεαστούν και οι περαιτέρω σχέσεις και αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι ο Ερντογάν δεν εκπλήρωσε τις υποσχέσεις του σε ό,τι αφορά τη συμφωνία που έκανε το 2016 με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την μη προώθηση παράνομων μεταναστών στα σύνορα με την Ελλάδα. Αντίθετα, την εργαλειοποίησε και την μεθόδευσε ώστε να γίνει πιο εντατική. Φτάσαμε από το 2015, αν θυμάστε, να έχουμε 850 παράνομο μετανάστες να περάσουν μέσα στην Ελλάδα. Φτάσαμε στο 2020 να έχουμε περίπου 20.000 παράνομους μετανάστες που είχαν έρθει επίσημα στην Ελλάδα, με την κινητοποίηση αυτή που αναφερθήκατε. Το 2021 επίσης. Το 2022 ο αριθμός περίπου ήταν ο ίδιος. Και μια και το αναφέρατε και θέσατε το θέμα και με το φράχτη, θα σας έλεγα το εξής. Ότι από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον ο φράχτης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι ένας φράχτης ο οποίος αποτελεί και σύνορα Ανατολής-Δύσης. Και σαφώς αναφέρομαι σε αυτά κυρίως τα οποία μας χωρίζουν με την Τουρκία. Όπως είναι παραδείγματος χάρη οι δυτικές αρχές και αξίες που έχει η Ευρώπη, όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είναι η Τουρκία. Τα οποία κλείπουν στην Τουρκία, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, έχουν καταπατηθεί. Είναι τεράστια όμως οικονομική διαφορά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν συνεχίζεται αυτό, αλλά σίγουρα συνεχίζεται σε ένα βαθμό. Δεν υπάρχει καθόλου μεσαία τάξη στην Τουρκία. Πράγματι, η Τουρκία αυτή τη στιγμή η οικονομική της κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη και ο λόγος είναι ότι υφίσταται αυτή τη στιγμή ίσως τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση της τελευταίας 20ετίας. Έχει φτάσει στο σημείο ο πληθωρισμός μέσα στις πόλεις να είναι πάνω από 100%. Έχει φτάσει στο σημείο η λίρα να είναι 1 προς 21 το ευρώ. Τόσο μεγάλη διαφορά. Βεβαίως έχει ανέβει πάρα πολύ. Και είναι μια κατάσταση η οποία είναι ιδιαίτερα άσχημη για την Τουρκία. Αλλά θα σας πω όμως και κάτι άλλο, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αν θέλετε αυτό έχει να κάνει και με τα αποτελέσματα αυτά των εκλογών που έγιναν πριν 3 μέρες. Βλέπετε ότι ο Τούρκος, ο μέσος Τούρκος, ο μέσος μουσουλμάνος, ο καλός μουσουλμάνος, ναι, υποτίθεται, ο οποίος... Όταν λέμε ο καλός μουσουλμάνος, εννοούμε ο αστός μουσουλμάνος ή ο κορυκός μουσουλμάνος. Ο ορθόδοξος μουσουλμάνος, ο οποίος πιστεύει στη θρησκεία και αποτελεί κατά βάση το πολιτικό Ισλάμ, το ορθόδοξο Ισλάμ. Μάλιστα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, επειδή έμαθε στη ζωή του να είναι ολιγαρχής, και αναφέρομαι κυρίως όχι σε αυτούς τους κατοίκους που ζουν μέσα στην πόλη, στις μεγάλες πόλεις, αλλά κυρίως στην Ανατολή περισσότερο, στο εσωτερικό, στην ενδοχώρα. Αυτοί έχουν μάθει οι άνθρωποι να είναι ολιγαρχείς. Δεν τους ενδιαφέρει κατά κάποιο τρόπο τα υλικά αγαθά. Δεν τους ενδιαφέρουν τα πλούτη. Έχουν μάθει να ζουν μια ζωή μετρημένη, μια ζωή η οποία τους εκφράζει σε αυτά τα οποία λέει ο Ερντογάν. Και δεν υπάρχει κομφορμισμός. Ακριβώς. Και αυτός είναι ο λόγος που από το 2014. Δεν είναι δικός τους άνθρωπος με λίγα λόγια. Ακριβώς. Ακριβώς όπως μιλάει τη δική τους γλώσσα. Ναι. Δηλαδή από το 2014, 2018, 2023, εάν δούμε τα αποτελέσματα του Ερντογάν, έχει πάρει ακριβώς τα ίδια ποσοστά. 52,5 πήρε το 2018, 51,5 πήρε το 2014 και τώρα το 2023 εν μέσω σεισμών. Μια φθορά τουλάχιστον 21 χρόνων που είναι στη διακυβέρνηση, πάλι πήρε 49,5. Εγώ ξέρετε τι έχω παρατηρήσει, ότι επειδή η Τουρκία, αν συμφωνείτε, είναι συναισθηματικό λαό, έτσι δεν είναι. Ναι, βέβαια. Όλοι έχουν αυτή την ανθρωποκεντρική διάσταση. Ναι. Μοιάζουν και με του Έλληνε, αλλά είναι και ακόμη και συναισθηματικό λαό, νομίζω. Και λίγο πιο παλιωμοδίτη. Είναι δηλαδή όπω ήταν οι Έλληνε περίπου δεκαετία του 70, κάπω έτσι, όσο πιο πλέον. Ναι, είναι πιο παραδοσιακό λαό. Για εσύ, Ερντογάν. Έτσι δεν είναι. Βέβαια, έτσι είναι. Είναι ένα λόγο που ω πολιτικό παίρνει και πολύ μεγάλα ποσοστά. Είναι ότι μιλάει στις καρδιές. Μιλάει στις καρδιές, μιλάει τη γλώσσα που καταλαβαίνουν οι απλοί, οι φτωχοί άνθρωποι, οι μικρομεσαίοι, όπως πολύ σωστά είπατε. Και επιπλέον εδώ θα πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Ότι ο Ερντογάν πρεσβεύει αυτή τη στιγμή το συνδυασμό θρησκείας και κράτους. Και αυτά τα δύο, πολλές φορές, αυτοί που είπαμε πριν, το μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων τα έχουν ενιοποιήσει. Δηλαδή τι πιστεύουν, ότι θρησκεία και κράτος είναι κάτι το ίδιο και αυτό βλέπετε και από τα κόμματα του Μπαχτσελή, βλέπετε και από το κόμμα του Σινάν Ογάν, έχουν μαζί τους, είναι ισλαμικά κόμματα τα οποία πιστεύουν ότι κατά βάση τον πρώτο στο λόγο παίζει. Το καθεστώς, ναι. Δηλαδή, δεν είναι τόσο λόγια. Θεοκρατικό okay. όπως είναι στο Ιράν, ναι. Σιητικά καθεστώτα κτλ. Ναι. Είναι όμως. Οι Τούρκοι είναι κόμματα... Σουνίτες, έτσι. Ναι, είναι Σουνίτες, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Έχουν όμως αυτή τη διάσταση, όπως σας είπα, του πολιτικού Ισλάμ. Ναι. Του Ισλάμ του Ορθόδοξου, του Μετριοπαθού. Είναι Σουνίτες. Δεν είναι όμως. Είναι πολύ διαφορετική η συμπεριφορά και
οι κινήσεις από τον κεμαλισμό, έτσι δεν είναι? Από τον κεμαλισμό, αν και θα μπορούσα να πω τώρα εδώ ότι τα ποσοστά πλέον του κεμαλισμού μετά από 21 χρόνια διακυβέρνησης του Ερντογάν, έχω τη γνώμη ότι αρχίζουν και πέφτουν. Έχει γίνει μια αλλίωση σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό και πιστεύω ότι έχει πάρει πλέον μεγαλύτερες διαστάσεις το κομμάτι αυτό που αναφέρεται στο ενιαίο κράτος θρησκείας. Θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Έχουμε 5 λεπτά ακόμα, να σε κρατήσουμε. Περνάει και πολύ γρήγορα μαζί σου ο χρόνος, στρατηγέ. Και γι' αυτό λοιπόν και θα σας ξαναφέρουμε για να μας το πείτε πιο αναλυτικά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω ότι αυτή η ασθένεια που έχει το τουρκικό κράτος συνεχίζει να υπάρχει και πώς επηρεασμένη η σχέση της Τουρκίας, ας πούμε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς επηρεάζει την Ελλάδα? Η Ελλάδα είναι ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά η Αμερική είναι ένα μεγάλο, τεράστιο κράτος, μια υπερδύναμη, η οποία ανήκει και αυτή στη Δύση, ανήκει στο ΝΑΤΟ. Και φυσικά Ελλάδα, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το ενιαίο. Συνεπώς, πλέον, έτσι είναι. Ασφαλώς. Φυσικά αυτό από ορισμένους κύκλους και του Ερντογάν αλλά και του Κιλιντσάρογλου κατά την προεκλογική εκστρατεία, ξέρετε, είχε δαιμονοποιηθεί, διότι υπάρχουν μέσα ποσοστά, μέσα στα κόμματα αυτά ή το συνασπισμό αν θέλετε των 6 κομμάτων, τα οποία έχουν δαιμονοποιήσει και Αμερική αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ενώ η Τουρκία έχει την Τελωνιακή Ένωση από την οποία εισπράττει τουλάχιστον 95 δισεκατομμύρια το χρόνο σε εμπορικές σχέσεις μέσω της Τελωνιακής Ένωσης, που σημαίνει δεν πληρώνει δασμούς καθόλου. Στην ουσία τι κάνει? Πολλές φορές έρχεται αντιμέτωπη ακόμα και με αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την οποία στην ουσία το 41% των εξαγωγών της ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα επομένως υπάρχουν κάποιες λαϊκιστικές φωνές μέσα στην Τουρκία, οι οποίες πραγματικά έρχονται σε αντίθεση και με την Αμερική και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, από την άλλη μεριά, βλέπετε το επίσημο κράτος, ο Ερντογάν, να επιζητεί να κάνει με τον Biden ραντεβού και από τη μια επιζητεί και προσπαθεί να κάνει με κάθε τρόπο ραντεβού και από την άλλη μεριά τον κατηγορεί μόλις φύγει και πάει στην Τουρκία και μάλιστα με προσωπικές κατηγορίες και καταγγελίες. Άρα, επομένως, μιλάμε για έναν Ερντογάν, ο οποίος έχει μια αλλοπρόσαλη συμπεριφορά. Είναι ένας ιδιόρυθμος πολιτικός, ο οποίος, κατά την άποψή μου, έχει κάνει και στρατηγικά λάθη εις βάρος της Τουρκίας. Έχει κάνει, δηλαδή δεν έχει τόσο πολύ ωφελήσει την πατρίδα του, όπως εννοούμε. Την πατρίδα του ενδεχομένως να την έχει ωφελήσει, για μας. Έχει κάνει όμως στρατηγικά λάθη και έχει η Ελλάδα υποφεληθεί. Και το μεγαλύτερο ήταν αυτό, το οποίο αγόρασε τους S-400, με αποτέλεσμα το πρόγραμμα των F-35 του 2019, που ήταν να πάρει 100 αεροσκάφη F-35 η Τουρκία, να ματαιωθεί και αυτομάτως το πρόγραμμα αυτό να ανοίξει για την Ελλάδα και, όπως βλέπετε, συμπτωματικά η Ελλάδα να είναι αυτή τη στιγμή η χώρα η οποία θα προμηθευτεί πρώτα τα F-35 και, συνεπώς, είναι κάτι το οποίο είναι ένα πλεονέκτημα για την Ελλάδα και μπορώ να σας πω και συμπερασματικά ότι ίσως και η εκλογή του Ερντογάν να είναι καλύτερα για την Ελλάδα, διότι ξέρουμε ποιος είναι και πραγματικά ξέρουμε ποιον να αντιμετωπίσουμε και ενδεχομένως να είναι και καλύτερα από το να έχεις να αντιμετωπίσεις μια συμμαχία των έξι, όπου ο καθένας έχει μια άποψη, τη δική έτσι, του ατζέντα, έχει τη δική του αντίληψη, την πολιτική και μια άλλη ιδέα. Έτσι. Και, μια άλλη ιδέα και μιλιταριστική μπορεί. Μιλιταριστική και ενδεχομένως κίνητρα τα οποία είναι εντελώς προσωπικά. Ωραία, λοιπόν, θέλουμε να μιλήσεις κάτι τελευταίο για κατακλείδη στρατηγέ και να σε ευχαριστήσουμε σήμερα που είσαι μαζί μας. Ήταν μαζί μας σήμερα ο αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Κούσαντας και ελπίζουμε να τον έχουμε ξανά κοντά μας για εθνικά θέματα, εθνικής άμυνας και άλλα πολλά παρεμφερή. Και πέστε μας κάτι τελευταίο. Απλά θα ήθελα να πω ότι το αποτέλεσμα των εκλογών στην Τουρκία σίγουρα είναι κάτι το οποίο μας επηρεάζει. Εμείς η Ελλάδα θέλει πάντα να έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία, δεν θέλει να έχει ένταση, δεν θέλει να έχει κρίση, αρκεί, αλλά αυτό εξαρτάται από την Τουρκία, διότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία είναι νέο-οθωμανική, προσπαθεί να ασπαστεί τον νέο-οθωμανισμό, προσπαθεί να κάνει μια αναθεώρηση δική της σε ό,τι αφορά τις διεθνείς συνθήκες, δυστυχώς δεν δείχνει τον απαιτούμενο σεβασμό στους διεθνείς οργανισμούς.
Και σίγουρα αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι μέσα στις αρχές της Δύσης και τις αξίες της Δύσης. Συνεπώς μας χωρίζουν πολιτικά θέματα με την Τουρκία σοβαρά. Και το κυριότερο αυτό, το οποίο για μένα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, είναι ο καθορισμός της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Και φυσικά η χώρα μας θα πρέπει να διατηρήσει και να έχει το δικό της αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει ανά πάσα στιγμή τα χωρικά της ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, το οποίο είναι δικαίωμά της, και θεωρώ ότι η απόκτηση της σκληρής ισχύως που η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων όσο είχε ποτέ, είναι ένας καλός παράγοντας και είναι μια καλή βάση για να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες της επέκτασης των χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, και φυσικά να επεκτείνουμε το δόγμα, το αμυντικό δόγμα, να το αναβιώσουμε μάλλον αυτό που είχαμε παλιότερα με την Κύπρο, διότι η Κύπρος είναι ένα κράτος ελληνικό, είναι ένα κράτος του ελληνισμού και θα πρέπει να ταυτιστούμε με την Κύπρο μας συνέχεια. Μακάρι, λοιπόν, την επόμενη φορά που θα έρθει η στρατηγία θα μου κάνεις και λίγο μάθημα πριν, για να το κουβεντιάσουμε καλύτερα. Χρειάζομαι και λίγο μάθημα να μου κάνεις. Βεβαίως. Έτσι, εδώ είμαστε και σήμερα. Σπυρό. Τι είναι πάλι? Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια. Δηλαδή? Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα. Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Κοσμοχρόμ και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια. Στο τένις. Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση. Tartan System της Κοσμοχρόμ και φύγαμε για παιχνίδι. Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρόμ. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. I can't take no loss, huh. I don't even know what it costs, huh. I hit the ground and I go off, yeah. Hit the ground and I go off, yeah. I can't take no loss, huh. I don't even know what it costs, yeah. I hit the ground and I go off, yeah. Hit the ground and I go off, yeah, yeah. Run it, run it, ooh. I really feel it's my time, think it's my year, yeah. Yeah, I really feel it's my time, think it's my year, yeah. Yeah, I really feel it's my time, think it's my year, yeah. Yeah, I really feel it's my time, think it's my pen ready. Used to hold myself back, my self-esteem been petty. Gotta keep on chugging, ran through everything in front of me. Might smoke been heavy, got a whole agenda. Can't aspire to get ahead, so bump that, it's no surrender. Got a dollar flipped up, I'm trying to get an NFT to get them when they're hand and crypto. Learn how to fix that, I don't really hold out of books, but I'ma learn how to. Και τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής, και μετά από ιδιαίτερο θέμα με Αγγελική Κούκουρα, face πανού, και δείτε το face style έχει πάρα πολλά νέα, ότι σημαίνει ανεβαίνει κάπου. Καλημέρα. Πήγε το μάτι μου, γεια σου, έναν ηλία ψινάκι, κάτι είδα με μια μαρινέλα. Ναι, ναι. Θα μου τα πεις όλα, γιατί δεν το έχω δει αυτό το θέμα, γι' αυτό είδες το μάτι μου, έπεσε σε αυτό που δεν έχω ενημερωθεί ακόμα. Δεν ξέρω πότε βγήκε και τι έγινε. Για πάμε να δούμε τι έχει γίνει. Έκανε πάρτι για τη γενέθλιά της η Μαρινέλα, της διοργανώσανε πολύ. Νομίζω ένα πάρτι έκπληξη. Μπράβο. Το διάβασα κάπου. Μπράβο, ναι. Σε ένα πολύ γνωστό μαγαζί της Αθήνας, να μην αναφέρουμε το μαγαζί. Ο Χρήστανθος Πανάς έκανε όλη την οργάνωση. Ήταν καταπληκτικό. Ο Τάκης ο Ζαχαράτος της έκανε μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Αυτό είδα εγώ. Τον Τάκη Ζαχαράτο, ναι, ναι, με τη Μαρινέλα είδα. Είναι πολύ φίλοι και είναι γνωστό. Δεν είδα όμως καθόλου τον Ηλία Ψινάκη και γι' αυτό τώρα έμεινα εκεί. Ναι, ήταν ο Ηλίας Ψινάκης, ήταν η Τζορτζίνα η κόρη της. Τη φωτογραφία. Αυτή. Με την υπέροχη Ανθοδέσμη. Ήταν πάρτι έκπληξη. Της άρεσε πάρα πολύ. Πέρασαν πολύ όμορφα.
Γενικά ήταν. Συγγνώμη, αυτή η φωτογραφία από πότε είναι. Είναι λίγο παλιά. Α. Εντάξει. Τώρα είναι καλύτερο ο Ψινάκη. Ναι, είναι λίγο είναι καλύτερο. Ήταν η κόρη της η Τζορτζίνα, φίλη της πολύ κοντινή, που της ευχήθηκαν, ήταν πολύ συγκινημένη. Και γενικά πέρασαν πάρα πολύ ωραία από ό,τι έμαθα. Να ρωτήσω λίγο κάτι, αν παιδιά το γνωρίζετε. Η εκπομπή με τον Ηλία τον Ψινάκη και την Ανίτα Πάνια βγαίνει. Ναι, το ξέρω. Έβγαινε μέχρι πρότινος. Αυτό ήτανε 5 επεισόδια 3. Κόπηκε. Γιατί ούτε τη βλέπω να βγαίνει, αλλά δεν βλέπω και με τα άλλα κανάλια να μεταδίδουν κομμάτια. Να σου πω τώρα που κομμάτια. Το λες και εγώ έχω καιρό να τη δω. Γιατί πάντα έβλεπα κομμάτια από το ποιον έχει καλεσμένο, το ότι έχω να δω πάρα πολύ καιρό. Τι έγινε. Δεν έχω πληροφορία. Ένα λεπτάκι τώρα, δεν μπορώ να σκάσω τώρα. Μισό λεπτό. Έρχονται πληροφορίες. Άμα δεν κλείνεις το κινητό. Λοιπόν. Τι έμαθες, Αλέξανδρα, πριν από μας, για εμάς. Ναι. Τι. Αμ' δεν λέει. Σου υπόσχομαι ότι θα μάθω όμως. Καλά, παιδί μου, και εγώ, με τον πάρω το τηλέφωνο. Ναι. Παιδιά, θα σας το διαβάσω. Γιατί εδώ θα κάνω τέλος για το έλεος, γιατί σταματάει η εκπομπή. Λένε. Διαφώνησαν οι δύο παρουσιαστές λοιπόν για τη σκαλέτα της εκπομπής και διέκοψαν τη συνεργασία τους. Εμείς επικοινωνήσαμε με το περιβάλλον και τον δύο και είπαν πως όλα αυτά είναι ανοησίες. Ο Ηλίας και η Ανίτα παραμένουν φίλοι και η εκπομπή σταμάτησε τα γυρίσματα διότι υπάρχει αρκετό στόκ επεισοδίων και λόγω των εκλογών το κανάλι αποφάσισε να σταματήσουν. Τώρα θα δούμε αν θα ξαναβγούν και πόσο στόκ και τα λοιπά για να δούμε αν υπάρχει αυτό που προηγείτο ή αυτό που είπανε κάποια άλλα. Και τι θα γίνει, θα συνεχίσει του χρόνου, τι θα. Α, γι' αυτό λέω. Περιμένουμε. Θα δούμε. Μελγενέστε. Λοιπόν, μάλιστα. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Το Τζιτσιπά έχουμε. Α, τι, με τον μπαμπά του πάντα, Με τον μπαμπά του, όπου έγινε και ένα πολύ άσχημο περιστατικό με τη μητέρα του. Όπου σε έναν αγώνα που ήταν ο Τσιτσιπάς που έπαιζε με Ρώμη στην Ιταλία, η μητέρα του μιλούσε και γενικά πάνω από τις κερκίδες προσπαθούσε να πει κάποια πράγματα να τον ησυχώσει, νομίζω στα ρώσικα, αν δεν κάνω λάθος, όπου γύρισε και της απάντησε πάρα πολύ άσχημα. Αυτό όλο το σκηνικό το είδαμε όλοι. Ο πατέρας του θέλησε να τον δικαιολογήσει, ήταν πάρα πολύ άσχημη η συμπεριφορά του, δηλαδή. Εντάξει, ό,τι και να γίνει, ό,τι μετάλλια, οτιδήποτε αυτό, ο ρόλος της μητέρας δεν απορρίπτεται, δεν ήταν ωραίο, ήταν πάρα πολύ άσχημο περιστατικό. Άρχισε να μιλάει άσχημα, να βρίζει, όπως καταλαβαίνεις, εντάξει, ήταν ένα σοκ. Ο πατέρας του βέβαια θέλησε να τον δικαιολογήσει, βγήκε, μίλησε, είπε ότι αυτό είναι τέλος πάντων ένας καυγάς ανάμεσα σε ένα γιο και σε μια μητέρα και ότι τέλος πάντων δεν έπρεπε να πάρει τόσο μεγάλες διαστάσεις. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά δεν χαρακτηρίστηκε καλά. Και μας έκανε και εντύπωση, γιατί έχουμε, τουλάχιστον εγώ είχα την εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ ευγενικό πλάσμα. Βέβαια εντάξει, μεταξύ τους τώρα οικογενειακά μπορεί ο καθένας να φέρεται όπως θέλει, αλλά τέλος πάντων όχι έτσι. Ναι. Εντάξει, δεν ήταν πάρα πολύ άσχημος ο τρόπος του. Άρχισε να της λέει να μιλάς ελληνικά, άρχισε να τη βρίζει. Μέσα στον κόσμο. Ναι. Και τον τράβαγε και η κάμερα και από πολύ κοντά. Μπορώ να καταλαβήσω και να καταλάβω το στρες ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε αυτή τη θέση και παίζονται πολλά εκατομμύρια κτλ. Ναι, αλλά έβρισε τη μητέρα του. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό όμως η αντιμετώπιση αυτή. Για πες, Γιάννη. Ρώσος. Μπράβο. Ακριβώς. Έγιναν τέτοιες σχέσεις, απλά δεν μπορούμε να τις πούμε, καταλαβαίνεις. Μάλιστα. Πολλά μπιπ της είπε, πραγματικά. Τόσα μπιπ. Πολλά. Δηλαδή ήταν ένας αγώνας του μπιπ. Του μπιπ. Μπιπ για μπιπ. Μπιπ για μπιπ. Μάλιστα. Για πάμε στο επόμενο. Κέρδισε τελικά τον αγώνα. Τον κέρδισα. Κανείς δεν ξέρει. Μάλιστα. Για πάμε. Ασχοληθήκαμε με το περιστατικό. Με τον μπιπ. Με τον μπιπ. Α, πάλι.
Λοιπόν, έχουμε τον Αλέξανδρο Πολυχρονιάδη με την κόρη της Δέσποινας Βανδύ, όπου ο personal trainer αποθανάτησε την κόρη της Δέσποινας Βανδύ σε ευχάριστες στιγμές και πάλι, στο γυμναστήριο. Γενικά είναι ένα ζευγάρι που τη ζωή τους την παρουσιάζουν στα social media. Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και γενικά δείχνει και πολύ ερωτευμένο αυτό το ζευγάρι. Μάλιστα. Να το πούμε και αυτό. Αυτό είναι ένα σχόλιο για το κομμάτι το ότι εκθέτουν γενικότερα τη ζωή τους σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πάντως πάρα πολύ έρωτα είχε και η Δέσποινα Βανδύ με τον Ντέμι Νικολαίδη. Ναι. Δεν θυμάσαι, το θυμάσαι. Το θυμάμαι πολύ καλά. Για το τι έρωτα, τι δημοσιεύματα, χαμός, τι τρέλα, χαμός. Τι πάθος, τι. Τη συναυλία, τη φοβερή που δήλωνε τα πάντα. Και σήμερα και τη κουτί που λέμε. Και τη κουτί και τη κουτί. Ευχόμαστε όλα αυτά να έχουν διάρκεια στον χρόνο μέσα από την καρδιά μας και να είναι όλα με ροδοπέταλα στρωμένα. Ακριβώς. Παρακαλώ. Έχουμε Κώστα Μαρτάκη, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Μίλησε για τη σχέση του με τον Σάκη Ρουβά, γιατί όπως θυμάσαι, όταν έγινε η συνεργασία του, όταν διακόπηκε η συνεργασία του, η Λέψη ήταν Νάκη, ο νέος Σάκης, υποτίθεται. Ήταν ο νέος Σάκης, υποτίθεται. Βέβαια, ο Κώστα Μαρτάκης είναι ένα πολύ ταλαντούχο πλάσμα. Πανέμορφο, δεν το συζητώ, και έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και μετά από τον Λεψινά. Και αυτό ήταν ένα παιχνίδι που ήταν Βύση Βανδύ. Ήταν μια τέτοια κατάσταση. Ο ίδιος δήλωσε ότι ποτέ δεν είχε ποτέ καμία διαφωνία με τον Σάκη Ρουβά. Ίσα-ίσα που έχει πάει και στο μαγαζί του, χαιρετιούνται. Το έχω δει. Γενικά αυτό λίγο κατασκευάστηκε, ότι είναι ο νέος Σάκης Ρουβάς. Ναι, και κάπου διάβασα αυτό... ότι πολλές φορές λέει ο Ηλίας δεν με άφηνε ούτε να απαντάω. Ναι, γενικότερα. Γιατί ήταν ακριβώς η επόμενη συνεργασία μετά το Σάκη Ρουβά του Ηλία Ψινάκη. Μίλησε, το ξεκαθάρισε, είπε ότι έχει πολύ καλή σχέση, ότι δεν έχει τύχει απλά να συνεργαστούν. Και νομίζω ότι εντάξει, αυτό ήταν πάντα ένα. Κατασκευάστηκε για να, εντάξει, να δώσει λίγο. Να δώσει κάτι. Παρ' όλα αυτά δεν νομίζω ότι το χρειάζεται. Είναι πολύ ταλαντούχο πλάσμα, πανέμορφο. Και εγώ αυτό πιστεύω. Και εντάξει, τώρα βέβαια. Έβγαλε και ένα καινούριο κομμάτι. Έβγαλε ένα καινούριο κομμάτι τώρα. Τον έχουμε δει και σε θεατρικές παραστάσεις που ήταν εκπληκτικός. Εμένα δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ. Σε μία τον έχω δει μόνο, δεν στην θυμάμαι. Παριζιάννα, στην Παριζιάννα. Στην Παριζιάννα, στο Μαζί ήμασταν. Ναι, α, μαζί ήμασταν. Εντάξει. Λοιπόν, από τις πολλές πρεμιέρες έχουμε καεί. Δεν θυμόμαστε με ποιον πάμε, που πάμε. Λοιπόν, έχουμε άλλο, όχι. Όχι, δεν έχουμε. Λοιπόν, τα υπόλοιπα που δεν έχουν να κάνουν με το FaceTime, γιατί αυτό να πατάνε στο www.facetime.gr και εμείς τα πάντα, θα τα δείτε κάθε Παρασκευή βράδυ στις 12 εδώ στο Χάρη TV με το Πάνε Μίλα της. Πολύ ιδιαίτερη καλεσμένη, πολύ ιδιαίτερα πράγματα. Έλα και εσύ να πεις τη Φέη τη δική σου ιστορία. Πάνε Μίλα της, γιατί εκεί θα τα ακούσεις όλα, φίλε τηλεθεατή. Φέη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ την επόμενη εβδομάδα. Εγώ κοντά μας. Κάπου εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Φιλιά πολλά. Γεια σας.